Ακολουθεί η ημερήσια πρόβλεψη των ζωδίων με τον Νίκο Γεννηματά. Τετάρτη, 29 Νοεμβρίου 2017. Κριός. Κέφ και χαρά σήμερα. Η σημερινή ημέρα είναι τόσο χαρούμενη που αισθάνεστε σαν μικρά παιδάκια. Αν και ταλαιπωρηθήκατε τον τελευταίο καιρό, αφήσατε πίσω σας κάθε τι κακό και στα επαγγελματικά και στα ερωτικά. Βγείτε και διασκεδάστε τώρα που οι όψεις ευνοούν, κάθε σχέδιο να πάρει σάρκα και οστά, να βγούμε λίγο παραπάνω έξω, αλλά προσοχή στις μετακινήσεις μας. Τα γλυκά μου τα ταβράκια, σήμερα πρέπει να προτιμήσετε τη χαλάρωση για να πάρετε αποφάσεις σε θέματα χρηματοοικονομικά. Η Αφροδίτη από το ζώδιο του Σκορπιού αλλά και ο Άρης από το ζυγό σας δίνει λύσεις οι οποίες πρέπει να παρθούν με γοργό ρυθμό. Αποφασίστε τελικά ποιος πρέπει να μείνει και ποιος πρέπει να φύγει σε θέματα φιλικά αλλά και ερωτικά. Προσοχή τα βράκια μου. Και περνάμε στους διδύμους. Δυναμική η σημερινή ημέρα. Προσέξτε τις εντάσεις σε επαγγελματικό επίπεδο. Δεν χρειάζεται να αγχώνεστε για τα πάντα εσείς. Με σωστό προγραμματισμό υπερπηδάτε τα εμπόδια. Δώστε σημασία στο τέρι σας σήμερα και απολαύστε ένα όμορφο απόγευμα. Και πάμε στα καρκινάκια. Η λογική σας καμιά φορά σας βγάζει από τα ρούχα σας. Μην σας απορροφά μόνο η δουλειά. Σήμερα η μέρα είναι και τα προσωπικά σας θέλω, αλλά πρέπει να κοιτάξετε και τα ερωτικά σας. Τα οποία τα έχετε παραμελήσει, βρε. Δεν θέλει άγχος η ζωή, καρκινάκια μου. Δώστε προτεραιότητα σε φιλικά πρόσωπα τα οποία έχουν και τις λύσεις στα ζητήματα που σας απασχολούν. Και πάμε στα λιοντάρια μας. Προσέξτε τα λόγια σας σήμερα, αγαπητοί μου φίλοι. Εμπόλεμο το κλίμα και η μέρα κυλάμε πολλά νεύρα. Προσοχή στον τρόπο που οδηγείτε αλλά και η προσοχή στα μικροατυχήματα με μεταλλικά αντικείμενα. Χαλαρώστε λίγο και με την αισιοδοξία σας θα καταφέρετε να κάνετε τις αλλαγές που τόσο πολύ επιθυμείτε. Παρθένος. Επαγγελματικά, παύλα οικονομικά ζητήματα σας αγχώνουν λίγο σήμερα, αλλά στο τέλος της ημέρας είστε νικητές. Κακόβουλα σχόλια προσπαθούν να σας χαλάσουν το κέφι, αλλά η θετική σας διάθεση δεν το επιτρέπει. Μην κλείνεστε στον εαυτό σας και σκεφτείτε λίγο τι πρέπει να κάνετε για να διασκεδάσετε λίγο παραπάνω. Είναι καιρός να είστε κι εσείς λίγο υπερβολικοί, το έχετε ανάγκη. Και πάμε στους ζυγούς μας. Χαλαρού σας βρίσκει η σημερινή ημέρα, φίλοι μου, με τα προσωπικά σας θέλω μπροστά. Έτσι είναι, φίλοι μου, πετάξτε κάθε τι τοξικό, σας χαλάει το κέφι. Το άγχος μπορεί να κυριαρχεί, αλλά εσείς με την τεράστια υπομονή σας και το αστήρευτο κέφι σας πετυχαίνετε κάθε δύσκολο στόχο. Και περνάμε στο Σκορπιό. Ο Άρης από το ζυγό, η Αφροδίτη και ο Δίας που βρίσκονται στο δικό σας ζώδιο, σας κάνει πολύ γρήγορους στις αποφάσεις, αλλά και στα ερωτικά σας θέλω. Με την εύνοια των πλανητών αλλά και με το οξύ πνεύμα σας δίνετε έμφαση στη χαλάρωση και στη δημιουργία. Μην ασχολείστε με αρνητικά θέματα. Θέστε νέους στόχους και χαλαρώστε με τα οικεία σας πρόσωπα. Και πάμε στα τοξοτάκια μου που γρήγορα κυλάει η μέρα σας, μιας και το σύμπαν σας προετοιμάζει για πολλές χαρές. Τόσο στα επαγγελματικά σας όσο και τα ερωτικά σας θέματα είναι στο ζενίθ τους σήμερα. Η χαλάρωση θα φέρει καλύτερα αποτελέσματα από ό,τι περιμένετε. Ο Δίας από το Σκορπιό κάνει μια ωραία γωνία με τον ήλιο σας που βρίσκεται στο ζώδιό σας και σας φέρνει νέες ευκαιρίες. Καλή επιτυχία το ξωτάκια μου και πάμε στον εγώ καιρό. Υποτονική σημερινή ημέρα στα επαγγελματικά θέματα, μιας και είστε πολύ κουρασμένοι. Προτιμήστε το συμβιβασμό σήμερα σε νομικά, παύλα επαγγελματικά, αλλά και ερωτικά θέματα. Η κόπωση που έχετε οφείλεται στο έντονο στρες το οποίο δεν μπορείτε να αποβάλλετε. Δώστε νέα πνοή στη ζωή σας και οι λύσεις έρχονται. Και πάμε στον υδροχό. Επιτέλους, μια μέρα χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Πρέπει να δώσετε σημασία σε θέματα που αφορούν το τώρα. Δηλαδή, αφήστε το παρελθόν πίσω, ρε παιδιά. Ό,τι σας κούραζε τόσο καιρό φεύγει και νέα σχέδια ευνοούνται μιας και η μέρα κυλά πολύ χαρούμενα. Εισπράτατε αγάπη αλλά και σκορπάτε πολλά χαμόγελα στους γύρω σας. Και πάμε στα ψαράκια. Μια γλυκιά ημέρα ξημέρωσε για εσάς. Ο πλανήτης ο Ποσειδώνας δημιουργεί τις πιο γλυκές προϋποθέσεις για να πετύχετε, αγαπημένα μου ψαράκια. Από εδώ και μπρος, όλα είναι υπέρ σας και κάθε νέο σχέδιο θα παίρνει σάρκα και οστά. Προσέχτε όμως λίγο να χαλαρώνετε και με τους φίλους σας, τα αγαπημένα πρόσωπα και δώστε λίγο σημασία στην οικογένεια, ίσως κάποιο μέλος της χρειάζεται λίγο βοήθεια. Ήταν τα ζώδια με τον Νίκο Γεννηματά. Μείνετε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων.